ούτε καν αυτό το δικαίωμα της επιλογής. Τώρα, απέναντι σε όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα δήθεν ανεβαίνει στα κεραμίδια για το νομοσχέδιο, έχει βάλει το δικό του χεράκι στο αντεργατικό οικοδόμημα. Είναι απολύτως υπεύθυνος από την ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, το χτύπημα στην απεργία και ένα σωρό άλλες απαιτήσεις του κεφαλαίου που με νόμους όσο ήταν κυβέρνηση υλοποίησε, μέχρι τη διατήρηση ενεργών όλων των αντεργατικών νόμων των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Όσο ήταν κυβέρνηση μπορούσε, αν πραγματικά ήθελε, να τις καταργήσει. Η ηγεσία του βρίσκεται μόνιμα σε ένα μορατόριουμ με την κυβέρνηση και την αντιλαϊκή πολιτική της. Οι ευχαριστίες του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων την ημέρα που παρέδινε τα ενία της κυβέρνησης στη Νέα Δημοκρατία των ξεγυμνώνουν σήμερα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ένα πολύ σημαντικό βήμα στον αγώνα για το ξύλωμα όλου του αντεργατικού νομοθετικού οπλοστασίου των τελευταίων ετών είναι ότι ήδη μια πρόταση πάλης διακινείται πλατιά στις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Αυτή η πρόταση εμπλουτίζει την αντίστοιχη που είχαν επεξεργαστεί 530 συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα το 16 και η οποία τότε είχε κατατεθεί στη Βουλή. Την πρόταση αυτή ήδη την υπογράφουν δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις με τον κατάλογο να μεγαλώνει καθημερινά. Θα αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο στην πάλη των εργαζομένων ενάντια στο νομοσχέδιο τερατούργημα της κυβέρνησης για τη δεκάωρη δουλειά χωρίς πρόσθετη αμοιβή με την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Στόχος αυτής της